Κυρίε και κύριοι, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί και ο θάνατο τη πιτωνικοκυρά του ζευγαριού. Η εισαγγελία τη Πάτρα έχει δώσει και εντολή για εκταφή τη γυναίκα. Πάμε λοιπόν στον Χρήστο Στρατουλάκο στην Πάτρα που έχει περισσότερα, αλλά να δούμε και τι υποστηρίζει και η οικογένεια τη πιτωνικοκυρά. Εύα, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι έχει δοθεί εντολή σε περίπτωση που ζητηθεί από τι αρχέ να γίνει η εκταφή τη 69χρονη πιτωνικοκυρά, η οποία κατέληξε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τη Πάτρα στι 12 Σεπτεμβρίου του 2020, ενώ εισήχθησε αυτό τρει μέρε νωρίτερα στη στι 9 του μήνα και συγκεκριμένα τρία λεπτά μετά τι 10 το πρωί. να σα πω λοιπόν ότι έχει δοθεί εντολή και ήδη, υπάρχουν ήδη οι φάκελοι ιατρικοί στην αστυνομική διεύθυνση Αχαία, η οποία διερευνά μαζί με γιατρού και το δικαστέ το τι ακριβώ έχει συμβεί. Εάν και εφόσον ζητήσουν οι γιατροί ή για το δικαστέ εκταφή, τότε και μόνο τότε θα γίνει αυτή. Να σα πω ότι η οικογένειά τη παρακολουθεί τι εξελίξει, καθώ τα μέλη τη οικογένεια ενημερώθηκαν τα μέσα μαζική ενημέρωση. Ήδη έχουν ξεκινήσει μέσω του δικηγόρου μια έρευνα για τα οικονομικά τη ε, ηλικιωμένη, καθώ φαίνεται ότι το μοναδικό ακίνητο που είχε είναι αυτό στην οδό Μπιζανίου. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο Στρατουλάκο, και να παρακολουθήσουμε, κυρίε και κύριοι, τη δήλωση στον Σκάι, ο δικηγόρο τη οικογένεια τη γυναίκα από την πλευρά των συγγενών δεν έχουμε καμία αντίρρηση απέναντι επιθυμούμε να γίνει εκταφή. Είναι ανάστατοι όλοι του. Ειλικρινά έχουν πέσει από τα σύννεφα. Αν πράγματι υπάρχει μια εγκληματική ενέργεια, αν, η γυναίκα έχει δηλητηριαστεί, να το πούμε έτσι πιο απλά, ασφαλώ και. Αν έχει δηλητηριαστεί, φοβάστε κάτι τέτοιο. όλα είναι ενδεχόμενα. Η εκείνη περιουσία είναι αυτό το κινητό, το οποίο φαντάζομαι η αξία του είναι αρκετά μεγάλη, είναι σίγουρα μεγαλύτερη από τα βάρη που είχε πάνω. Θα ερευνηθεί να δούμε αν πράγματι στου λογαριασμού έχουν κατεθεί ενίκεια όπω ισχυρίζεται. Η πλευρά των εικιαστών.